Με αφορμή το Athens Exclusive Designers Week, βρεθήκαμε στα backstage της επίδειξης μόδας των Celebrity Skin που απαρτίζονται από τον Δημήτρη Στρέφκο και την Ελένη Μπάρλα και συνομιλήσαμε με τους σχεδιαστές και πολλούς επώνυμους φίλους τους. Αυτή είναι η νέα συλλογή μας που λέγεται Industrial Array, βιομηχανική εκτείνα δηλαδή, είναι για το Spring Summer 2012. Είναι πρόταση ουσιαστικά γιατί είναι το κλασικό στυλ μας, πτυχώσεις, μερικά υφάσματα, αλλά έχουμε και πιο ανάλαφες δομές και πιο πατρονά τα πράγματα. Είναι διαφοροποίηση πάνω στο δικό μας τύπο που κάνουμε τα ρούχα μας. Τι χρώματα θα δούμε πάνω στην πασαρέλα, τι είναι φέτος? Για μας είναι πάντα το μαύρο. Ο Αλέξης θέλει να πω ότι είναι το πρώτο μας μοντέλο αττικό και δεν τον έχουμε από την πρώτη επίδειξη, είναι πάντα μαζί μας. Είναι τον το έχουμε γούρι μας. Δεν είναι μοντέλο όμως. Είναι συνάδελφος ενδυματολόγος, αλλά είναι το πιο συγκλονιστικά μοντέλο ever. Θα τον βγάζουμε ακόμα και με πι. Τον έχουμε μαζί μας. Μας περιποιείται πριν βγούμε, μας φροντίζει στιλιστικά. Αυτό βασικά που θα δείτε είναι τα κλασικά μαύρα, because black is beautiful, και σαν να βάγκα designers αγαπάμε το black. Θα δούμε γκρι, θα δούμε nude, θα δούμε λευκό. Λευκό για καλοκαίρι. Κάποια που έχουμε. Κάποια καρό, λίγα. Το χειμώνα θα φορτωθούν πάρα πολύ τα μαύρα, δηλαδή δεν πρέπει να λείπει ποτέ από την ντουλάπα ένα μαύρο παντελόνι, ένα μαύρο jacket, γιατί είναι classic και το συνδυάζουμε πολύ και οικονομικό κιόλα μπορούμε να συνδυαστεί πολύ εύκολα. Τι πρέπει να πετάξουμε πηγόντω? Κολάν, γιατί δεν μπορεί να φέρει όλο ο κόσμο κολάν. Παραπονιούνται από πίσω, είναι αλήθεια. Τα πολλά κολάν, τα ρούχα που αντί να κρύβουν τις ατέλειές μας, ουσιαστικά τις τονίζουν και είναι πολύ άσχημα. Τα πολύ σιθρού υφάσματα σε λάθος ακατάλληλες ώρες. Το πολύ make-up, όταν δεν χρειάζεται, που είναι λάθος το make-up. Και ό,τι έχει σχέση με παγέτα, πουλιά, να το απομακρύνουμε τη δουλειά από μας. Το ξέρω ότι σκοτώνουμε πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή. Κάτι να πάρεις ένα-δύο κομμάτια καλά, πάνε να φοράς τα τελείωτα κακά. Ρωτήστε τη γνώμη μας, δεν φταίμε. Στο show του Δημήτρη του Στρέπκου για το Celebrity Skin θα δούμε πάνω απ' όλα και βασικό ωραία ρούχα, και όσον αφορά το make-up θα δούμε πάρα πολύ γυμνό πρόσωπο, nude make-up. Θα σας δούμε στην πασαρέλα από ό,τι έχω μάθει, έτσι? Ναι. Θα φοράτε αυτό, θα φοράτε κάτι άλλο? Θα είμαι σε μια μουσική παράσταση. Μαζί με το Μέμο τον Παιγνή, τον Δημήτρη τον Βλάχο, τη Χριστίνα Πομόνη και τη Στεργέτη Μιχαήλου, πέντε ηθοποιοί, που τραγουδάμε τραγούδια που μας αρέσουν πολύ, μάλλον δεν τραγουδάμε, παίζουμε τα τραγούδια που μας αρέσουν πάρα πολύ και προσπαθούμε να τα επικοινωνήσουμε και στον κόσμο και να περάσουμε όλοι καλά. Θα συμμετάχεις, θα κάνεις πασαρέλα από ό,τι έχω μάθει. Βεβαίως, με τις δημιουργίες του Δημήτρη του Στρέπκου, Celebrity Skin. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι θα βάλω, θα δείτε. Δεν θα μας πει τι θα βάλεις. Κάτι, ένα φόρεμα, ένα μήκος. Θα είναι ένα μάξι, θα είναι μάξι. Άρα θα είναι και φόρεμα. Γιατί πέρυσι είχα βάλει το φορεματάκι της Eurovision, είχα βάλει πέρυσι. Φέτος θα βάλω κάτι πιο συντηρητικό. Φέτος θα είμαστε στο Fever, ξεκινάμε 11 Νοεμβρίου. Θα είμαστε στο πλάι της Δέσποινας Βανδύ, της Έλλης Κοκκίνου και του Νίκου Οικονομόπουλου. Έχουμε ξεκινήσει οι πρόβες. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Πιστεύω ότι θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα από αυτό το σχήμα. Εδώ πέρα ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Στρέπκος με παρακάλεσε να συμμετέχω απόψε στο show και το κάνουμε με πολύ χαρά. Για μένα μόνο χόμπι μπορεί να είναι αυτό, μόνο ξέρεις, μια ευχάριστη βραδιά. Και επίσης βλέπω και αρκετούς συναδέλφους να συμμετέχουν απόψε, οπότε πάλι νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου. Δεν έχω πολλές μέρες που γύρισα από την Κύπρο, όπου ολοκληρώθηκε η συμμετοχή μου στην τηλεοπτική σειρά σε Φωντο Κόκκινο στο κανάλι Σίγμα και η θεατρική παράσταση που ανεβάσαμε στην Κύπρο με το έργο Art. Μια παράσταση η οποία είχε πολύ καλή και θερμή ανταπόκριση από τον κόσμο και φιλοδοξούμε να την ανεβάσουμε και στην Αθήνα. Και παράλληλα ξεκινάμε πρόβες για μια καινούργια θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία του Πέτρου Φιλιππίδη, το «Πέτρες στις τσέπες», που θα πρωταγωνιστούμε εγώ με τον Γκραντερό Κατσούλη. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, γιατί ξέρετε παρακολουθώ τη μόδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί οι νέοι σχεδιαστές πραγματικά έχουν βρει το δικό τους ύφος και την δική τους πρόταση. Έχουμε το τηλεοπτικό τηλεπαιχνίδι, το Play and Win, έχουμε το θέατρο, τα κόλτσα με τα μαύρα και ετοιμάζω και τη νέα μου ταινία, όπου παίζω, γράφω και σκηνοθετώ συνήθως, η οποία θα γυριστεί τον Ιούνιο. Μέχρι τότε θα με βλέπετε λίγο στην τηλεόραση και πολύ στο θέατρο.